Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται και στον κτηνοτροφικό τομέα, που επίσης πλήττεται από την παρούσα κατάσταση. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτή την περίοδο θα είχε ήδη ξεκινήσει ο εφοδιασμός της αγοράς με τα αμνοερήφια για τις ημέρες του Πάσχα. Μια περίοδος που ενισχύεται σημαντικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων. Τα δεδομένα σαφώς και έχουν αλλάξει. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Αρβανίτη, αντιδήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι και ο ίδιος κτηνοτρόφος. Κύριε Αρβανίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει. Ένα τελείως διαφορετικό Πάσχα αυτό που έρχεται. Σημαντικό πολύ το πλήγμα στην κτηνοτροφία, σε αυτό το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, γιατί ουσιαστικά αυτή η περίοδος ήταν που φαντάζομαι περιμένετε κι εσείς και όλοι οι συναδελφοί σας να διαθέσετε το μεγαλύτερο μέρος από τα ζώα σας στην αγορά. Η αλήθεια είναι αυτή, παρόλο που τα προβλήματα των κτηνοτρόφων είναι διαχρονικά. Ναι. Απλά ο κορονοϊός είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε θέμα στο κτηνοτροφικό κλάδο όσον αφορά τον κορονοϊό. Ναι. Όμως το πρόβλημα είναι το Πάσχα, όπως είπατε. Τα δικά μας τα χωριά είναι 80-120 κατοίκων, τα μικρά χωριά του ορεινού κομματιού της Αρχαίας Ολυμπίας. Αυτά τα χωριά λοιπόν το Πάσχα έχουν τριπλάσιο αριθμό επισκεπτών. Στις άλλες χρονιές. Τόνος... Τις άλλες χρονιές. Ναι, ναι. Τις άλλες είχανε χρονιές. Μάλλον. Ναι. Αποκεφτημένη ταχύτητα. Ναι. Είχανε λοιπόν που ήταν μια κατάσταση η οποία τόνωνε την τοπική οικονομία. Δηλαδή έκανε τζίρο το καφενείο, το παντοπολείο, ο Μανάβης και οι κτηνοτρόφοι. Πέραν τις παραγγελίες από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί Πάσχα σημαίνει σουβλίζουμε αρνιά και κατσίκια στα χωριά. Ακριβώς. Πήγαινε στο κοντινότερο σφαγείο, κάνανε τις σφαγές και πολλούσαν οι ίδιοι το χωρίς μεσάζονται στο το ολόκληρο αρνί και το ολόκληρο κατσίκι στον επισκέπτη. Με μια καλύτερη τιμή. Ναι. Από ό,τι είχε ο Χασάπης, τέλος πάντων ο έμπορος, ήταν ένα καλό εισόδημα για τους κτηνοτρόφους. Το κακό είναι ότι δεν είναι μόνο ότι παθαίνουν οι κτηνοτρόφοι, θα σας πω κάτι το οποίο θα ακουστεί πολύ παράξενο, ναι. Αλλά ειλικρινά θέλω να τονίσω πώς είναι η κατάσταση εδώ πάνω. Ναι. Ούτε οι εκκλησίες δεν θα καταφέρουν αυτό το Πάσχα να πληρώσουν τους ψάλτες και το ρεύμα, ειλικρινά. Μάλιστα. Είναι, ναι, είναι γεγονός ότι σε όλους τους τομείς θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Η οικονομική κρίση που συνοδεύει τον κορονοϊό αγγίζει τους πάντες και τις εκκλησίες. Ωστόσο, όπως λέτε και εσείς, αυτά τα χωριά η κατανάλωση κρέατος βασιζόταν περισσότερο στους ετεροδημότες ή ακόμη μόνο και στους φιλοξενούμενους που είχαμε στα σπίτια μας, μεγάλες παρέες, έτσι, για να υπάρξει αυτή η κατανάλωση. Αυτό ακριβώς, ναι. Να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θα φάει αρνί και κατσίκι τις ημέρες του Πάσχα, αλλά εννοείται ότι περιορίζεται η κατανάλωση, είναι πολύ μικρότερες ποσότητες. Φυσικά και θα φάει αρνί και κατσίκι και για να είμαστε έτσι... σοβαροί και άνθρωποι, πρώτα ναι. απ' όλα μας ενδιαφέρει η υγεία μας. Ας περάσει αυτή η κατάσταση ανώδυνα για τον τόπο, γιατί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα από το νέο κορονοϊό ναι. και ευχόμαστε αυτό να συνεχίσει μέχρι το τέλος. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έζησε ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα με την κεκλεισμένη των θυρών αυτή της Ολυμπιακής φλόγας. Με το κλείσιμο του τουρισμού, που σημαίνει ότι ο μισός Δήμος είναι στην ανεργία. Να. Και τώρα το άλλο μισό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και με τους κτηνοτρόφους και με τους αγρότες, είναι και αυτό σε μια δύσκολη κατάσταση. Εμείς έχουμε προτείνει και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο ναι. τέσσερα μέτρα ως λύσεις, αν θέλετε να σας ναι, πω, αν έχουμε χρόνο. Βεβαίως, ναι, εν συντομία να μου τα πείτε. Προτείνουμε λοιπόν οι επιδοτήσεις που δίνονται στο τέλος του έτους να δοθούν όσο το συντομότερο δυνατό γίνεται. Προτείνουμε μια μακρά περίοδος χάρτος για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Προτείνουμε επιδοτούμενα άτοκα δάνεια στους εκτινοτρόφους και τους αγρότες για τόνωση της ρευστότητας. Και προτείνουμε να δοθεί και η καταβολή πακέτο αυτό των τεμίνιτς που δίνανε ναι. οι προηγούμενες κυβερνήσεις να δοθεί και τώρα. Δεν ξέρω το ποσό που μπορεί να ανταποκριθεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Αλλά αν θέλουμε να κρατήσουμε ανθρώπους στα χωριά και να υπάρξει πρωτογενής τομέας, να υπάρχει παραγωγή. Γιατί σας είπα και πριν ότι τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Βεβαίως. Για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο. Για ανθρώπους που δουλεύουν 18 ώρες τη μέρα. Χωρίς διακοπές, χωρίς αργίες, χωρίς γιορτές. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Στηρίζει τον πρωτογενή τομέα. Δεν έχει προστατευτεί από το κράτος όσο πρέπει. Φυσικά μετά την κρίση, την υγειονομική κρίση, ναι. ίσως τα πράγματα να είναι αλλιώς και μηδενίσουμε. Και αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Θα το δούμε, θα το σκεφτούμε τότε αυτό ναι. γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι ο κτηνοτροφικός κλάδος δεν έχει στηριχτεί
όσο θα έπρεπε από το κράτος. Θα πρέπει πολιτεία, να είναι άμεσα τα μέτρα. Θα πρέπει να είναι άμεσα τα μέτρα στήριξης, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που εκτρέφουν αυτά τα ζώα υπολόγιζαν ότι αυτό τον καιρό θα τα οδηγούσαν στα σφαγεία, άρα θα έπαβαν και να τα ταΐζουν, να τα σιτίζουν, που και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Μα κοιτάξτε, είναι ντόμινο το εξελίξιο. Και τώρα θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να έχουν χρήματα για ζωοτροφές, όσα δεν είναι τελείως ελεύθερα. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα που να είναι τελείως. Για σούπερ μάρκετ, για το ρεύμα. Για όλα. Για όλα, για να ταΐσει τα παιδιά τους. Είναι σημαντικά προβλήματα. Κύριε Ερβανίτη, να ελπίσουμε ότι σύντομα θα δοθούν λύσεις και θα υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες θα φτάνουν βαθιά στο πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά.